Όπως ξέρετε, τις προηγούμενες ημέρες χιλιάδες εκπαιδευτικοί διέσχισαν τη χώρα και έφτασαν πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικία τους. Και εκεί, εκτός από τα μεγάλα προβλήματα της εκπαίδευσης, αντιμετωπίζουν και το οξυμένο πρόβλημα της στέγασης. Είδαμε και φέτος εικόνες ντροπή με εκπαιδευτικούς να κοιμούνται σε σκηνέ στα αυτοκίνητα, σαν τον συνάδελφό μας στη Ρόδο, ακόμα και μέσα στα ίδια τα σχολεία, όπως τη Μήλο. Ενώ να ξέρετε, Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σε ίδρα και σπέτσες δεν υπάρχει ούτε ένα σπίτι διαθέσιμο προς ενοικίαση και οι συνάδελφοι αναγκάζονται να κοιμούνται στα ξενοδοχεία για 50 ευρώ την ημέρα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτές οι εικόνες που ήρθαν και στη δημοσιότητα είναι απλά η κορυφή του παγόβουνου. Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά η κανονικότητα που βιώνουν χιλιάδε συνάδελφοί μα κάθε χρόνο και η οποία δυστυχώ διαρκώ χειροτερεύει. Δεν βρισκόμαστε όμω πλέον στη φάση που το πρόβλημα τη στέγαση το αντιμετώπιζαν μόνο οι εκπαιδευτικοί στα τουριστικά νησιά. Για παράδειγμα, οι συνάδελφοι που έφτασαν στην Αντική δυσκολεύονται επίση να βρουν σπίτια γιατί δεν διατίθενται για πολύμινη ενοικίαση και όταν βρίσκουν πρέπει να πληρώσουν εξωφρενικά σε σχέση με το μισθό τους ενίκια από 400, 500 έως και 700 ευρώ για γκαρσονιέρες και διάρκεια. Όταν ο μισθός του νεοδιόριστου είναι 776 ευρώ... και του συμβασιούχου αναπληρωτή 953... που να ξέρετε ότι και αυτά τα παίρνει στην καλύτερη περίπτωση... για μόλις 9 μήνες. Αλλά και τις μεγάλες μάζες των εκπαιδευτικών... είναι μόλις λίγα ευρώ παραπάνω... Όπως καταλαβαίνουμε, πληρώνοντας τέτοιο ενίκαιο, σύν το πράσινο ρεύμα τους, δεν μένει τίποτα για τις βασικές ανάγκες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που φέτος είναι η πρώτη φορά που από τόσο νωρί δεν καλύπτονται τόσα πολλά κενά, περίπου 600 στο σύνολο, λόγω μη επιλογής περιοχών αλλά και παρετήσεων των συναδέλφων αναπληρωτών εξαιτία τη αδυναμία να ανταπεξέλθουν στο τεράστιο κόστο διαβίωση να ξέρετε ότι μόνο πέρυσι είχαμε μέχρι το τέλος της χρονιάς περίπου χίλιες παρετήσεις συναδέλφων. Ταυτόχρονα έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια τα αιτήματα εκπαιδευτικών προς τις διευθύνσεις εκπαίδευση για να τους χορηγηθεί ειδική άδεια άσκησης δεύτερης συμπληρωματική, δηλαδή εργασία στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή το πρωί στη σχολική αίθουσα, το βράδυ με το δίσκο στο χέρι, με το μηχανάκι στο delivery και πάει λέγοντα. Οι εικόνε πλέον όλο και πιο γνώριμε στα σχολεία μα. Να λοιπόν, ποια είναι η ανάπτυξή του, το λεγόμενο τουριστικό θαύμα, για το οποίο πανηγυρίζουν κυβερνήσει, μεγαλοξενοδόχοι, κατασκευαστικοί όμιλοι, εφοπλιστές και άλλοι ευεργέτε. Από τη μία να χωράνε δηλαδή πάνω από 33 εκατομμύρια τουρίστες... αλλά από την άλλη, στο θαύμα τους, να μην χωράνε οι εκπαιδευτικοί της χώρας... που θέλουν να υπηρετήσουν τις μορφωτικές ανάγκες των παιδιών μας. Εδώ και τώρα, λοιπόν, κυβέρνηση, Υπουργείο Παιδείας, Περιφέρειες και Δήμοι... να λύσουν το εκρηκτικό αυτό πρόβλημα με δέσμευση κτηρίων για να μένουν οι συνάδελφοι. Παράλληλα, να δοθεί επίδομα νοικίου... 300 ευρώ στους δημοδιόριστους και αναπληρωτές συναδέλφους που ενοικιάζουν σπίτι και φυσικά αυξήσεις τουλάχιστον 20% στους μισθούς μας και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού όπως και του κλεμένου από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ μισθολογικού κλιμακίου του 2016-2017. Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και τα σωματεία μας έχουμε αναδείξει πολλές φορές και με πολλούς τρόπους το οξυμένο αυτό πρόβλημα της στέγασης. Πρόσφατα το θέσαμε και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττική, ενώ πραγματοποιήσαμε και κινητοποίηση του Υπουργείου Εσωτερικών. Και επειδή τέλο και εμεί, όπω και η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, ξέρουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει η κατοικία να είναι εμπόρευμα που καταλήγει είδο πολυτελεία για του πολλού και πηγή κερδοφορία για του λίγου, έτσι ξέρουμε επίση να δίνουμε και μάχες για την υπεράσπιση από τις τράπεζες και τα διάφορα κοράκια το τελευταίο διάστημα. Να ξέρετε, δόθηκαν αγώνε μέσα από τα σωματεία μα, όπω την Ελμέ Πειραιά, στον Παρθενώνα και αλλού, προκειμένου να μην πληστηριαστούν πρώτα τι κατοικίε συναδέλφων. Αγώνε που είχαν οικηφόρα και ελπιδοφόρα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, τα σωματεία μα δίνουν μάχη μαζί με άλλου μαζικού φορεί στην κάθε γειτονιά και για το σπίτι του διπλανού, του γείτονα, του μαθητή, του γονιού των σχολείων μας. Όπω έγινε δηλαδή στην Ελευσίνα για το σπίτι τη Διονυσία, όπω γίνεται τώρα στα Σεπόλια για το σπίτι του Σπύρου, επίση νεαρού αθλητή με αναπηρία και παλιού μαθητή μα, όπου συνεχίζουμε τη μάχη, είμαστε σε ετοιμότητα μαζί με του μαζικού φορεί εκεί τη περιοχή, μέχρι το σπίτι να παραμείνει μια και καλή στην οικογένεια. Ξέρετε, σαν εκπαιδευτικοί, ακούμε συνέχεια από όλου του κυβερνώντε τα παχιά λόγια για τη συμπερίληψη, τη διαφορετικότητα. Και όλα αυτά τα όμορφα λόγια που όμορφα καίγονται. Να ποιε είναι οι ευαισθησίε του, η πλειοψηφία των πληστηριασμών στην Ελλάδα να αφορά οικογένειε με μέλη αμαία, που πολλοί από αυτού είναι και μαθητέ μα. Για όλα αυτά λοιπόν τα ζητήματα, εμεί δυναμώνουμε τον αγώνα μα μέσα στα σχολεία, ώστε κανεί συνάδελφο να μην ανεβαίνει μόνο του το προσωπικό του Γολγοθά, αλλά να βρίσκει τη διέξοδο και την ελπίδα στον δρόμο του συλλογικού οργανωμένου αγώνα. Επόμενο βασικό μεγάλο μα σταθμό, η απεργία στον κλάδο στι 23 Οκτώβρη. Δίνουμε όλε μα τι δυνάμει για την επιτυχία τη.